κύριος Γιάννης Κλής είναι γεννημένος στο Κιάτο, δραστηριοποιείται στο Κιάτο και ανήκει πλέον στους συνδημότες. Θέλουμε αρχικά να μας πείτε δύο λόγια για εσάς. Γεννήθηκα στο Κιάτο το 1966. Είμαι έγαμος με δύο παιδιά. Έχω μια επιχείρηση με μοτοποδήλατα. Πρέπει να είναι από τις πιο παλιές στο Κιάτο. Το 1952 είχε γίνει η έναρξη. Και συνεχίζουμε τον αγώνα όπως όλοι οι επιχειρηματίες στην πόλη μας για το καλό του τόπου μας και για το Κιάτο. Επομένως, γνωρίζετε σίγουρα τα όσα προβλήματα καταγράφονται στην αγορά του Δήμου Σικιονίων, αλλά και γενικότερα μπορεί να πει κανείς, σε ολόκληρη τη χώρα, εν μέσω οικονομικής κρίσης που διανύουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Κύριε Γιάννη, πώς όμως αποφασίσατε να ενταχθείτε στους συνδημότες? Τι ήταν αυτό που βρήκατε στον επικεφαλή, τον κύριο Μάρκο Λέγκα? Με τα κοινά του Δήμου αποφάσισα πρώτη φορά να ασχοληθώ, αν και χρόνια έχω ασχοληθεί με τον αθλητισμό και έχω κάνει παράγοντας στο Μπέλο Πακιάτου. Έχω πάλι στον Εμπορικό Σύλλογο αρκετά χρόνια, αλλά έφτασα στο σημείο να ασχοληθώ με τα κοινά του Δήμου, πιστεύω γιατί δεν πήγαινε άλλο από πλευράς στην κατάσταση που έχει φτάσει στο Κιάτο. Τα τελευταία 9 χρόνια που έχουμε τον κύριο Σταματόπουλο δήμαρχο, δεν λέω, ο άνθρωπος μπορεί να προσπάθησε, αυτά μπορούσε να κάνει, αυτά έκανε. Γίνανε πολλά σε αυτά τα 9 χρόνια. Πιστεύω το Κιάτο έγινε ένα μεγάλο χωριό. Έφυγε η φορεία, έφυγε το ΤΕΒΕ, έφυγε το ΤΕ, έφυγε η ΔΕΗ. Κύριε Γιάννη, είστε άνθρωπος της αγοράς, που σημαίνει αυτό ότι πέραν από τα θέματα αυτά που θα τα γνωρίζετε πολύ καλά, καθημερινά συνομιλείτε με πολίτες που διαμένουν στο Κιάτο. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που έχετε εντοπίσει κι εσείς ο ίδιος στο Δήμο Σικιονίων? Τα προβλήματα όσο πάνε γίνονται και πιο σοβαρά. Δηλαδή, έχουμε πολλά μαγαζιά ξενίκιαστα. Έχουμε μείνει σχεδόν το 1/3 των μαγαζιών που ήμασταν τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα καθαριότητος. Έχουμε τους Ρωμά που, αν εμφανιστείτε στο Κιάτο και κάνετε μία βόλτα στην αγορά του Κιάτου, δεν θα το έχετε ξαναδεί σε καμιά άλλη πόλη. Έχουμε προβλήματα φωτισμού, έχουμε προβλήματα από την είσοδο του Κιάτου και στην έξοδο του Κιάτου, που πιστεύω είναι ο καθρέφτης του Κιάτου. Έχουμε πολλά προβλήματα μέχρι και μέσα στον πεζόδρομο, αν λέγεται πεζόδρομος αυτός, που όλη μέρα είναι μπαρκαρισμένα αυτοκίνητα, νταλίκες κατεβαίνουν να κατεβάσουν πράγματα στα μαγαζιά ανεξαρτήτου ώρας, σούπερ μάρκετ μέσα στο πεζόδρομο, δεν ξέρω πώς πήραν την άδεια, τέλος πάντων. Έχουμε πολλά σοβαρά προβλήματα με τα αδέσποτα, που εγώ είμαι φιλόζωος, αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Κιάτο με τα αδέσποτα δεν έχει ξαναγίνει. Έχουμε ενοχλήσει το Δήμο επανειλημμένα. Η απάντηση ποιο ήταν? Ότι αν δαγκώσουν, που έχουν δαγκώσει κόσμο, θα μας πείτε ποιο είναι για να το θανατώσουμε. Είναι λύση αυτή να θανατώσουμε τα δέσποτα? Όχι. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Σίγουρα. Εγώ όμως θα σταθώ, μιας και είστε άνθρωπος της αγοράς, θα επιμείνω και σωστά έχετε εντοπίσει πάρα πολλά προβλήματα και προβλήματα κυρίως της καθημερινότητας, που είναι το κυρίαρχο στοιχείο για τον κάθε δημότη. Σε όποιον δήμο και να βρισκόμαστε, ο δημότης ζητά ένα καλύτερο αύριο και γενικότερα μια καλυτέρευση, να το πω εντός εισαγωγικών, της ποιότητας ζωής. Από εκεί και πέρα, κύριε Γιάννη, πώς μπορούν να επιληθούν τα σημαντικότερα ζητήματα στην αγορά, πώς μπορούμε να την τονώσουμε, να πάρει ανάσες,
έτσι ώστε να είναι ευχαριστημένοι και οι καταναλωτές, να μπορούν να πλησιάσουν πιο εύκολα, αλλά μιας και είναι αλυσίδα και οι επιχειρηματίες, οι καταστηματάρχες, να δουλέψουν και να υπάρχει καλύτερη απόδοση και να ανέβει γενικότερα ο εμπορικός κόσμος στην περιοχή σας. Πιστεύω με κάποια έργα που πρέπει να γίνουν, όχι πολλά για ξεκίνημα, αλλά πολύ σημαντικά για μας που ζούμε μέσα στο Κιάτο και πόσο περισσότερο εμείς που έχουμε κάποια καταστήματα. Καταρχάς πρέπει να προσέξουμε τον πεζόδρομο. Πρέπει να γίνει ανάπλαση. Έχετε δει ποτέ εσείς πεζόδρομο χωρίς πράσινο, χωρίς παγκάκια, χωρίς φώτα? Κάποια φώτα που σπάσανε στο έδαφος, το αποτέλεσμα ξέρετε τι έγινε? Ήρθανε και τα τσιμεντώσανε αντί να τα φτιάξουμε. Δεν υπάρχει πράσινο. Καταστραφήκανε για διαφόρους λόγους. Δεν πιάσανε κάποια δέντρα, 4-5. Δεν φετευτήκανε ποτέ. Βγήκανε, τέλος. Πρέπει να γίνει κάποια κίνηση. Έχουμε την καλύτερη θάλασσα, πιστεύω, στην Κορινθία ή σας πω και στην Πελοπόννησο. Παραλία τόσο μεγάλη μέσα στην πόλη. Πιστεύω δεν υπάρχει πουθενά. Ανεκμετάλλευτη. Έχουμε, σε μισή ώρα βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Εγκατελειμμένη όλη η ορεινή Κορινθία. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας. Στην Φαλία, παράδεισος. Ένας υδρότοπος τρομερός. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας. Δεν έχουν γίνει εκδηλώσεις που έπρεπε να γίνουν, κάποια φεστιβάλ. Ο αθλητισμός στο Κιάτο δεν υπάρχει, που ήταν τα προηγούμενα χρόνια ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Πλήρη εγκατέλειψη. Δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις να αρχίσει να παίρνει ζωή το Κιάτο. Το Κιάτο αυτή τη στιγμή δεν έχει ζωή. Δεν έχει τίποτα. Παρατηρώ προσεκτικά όσα δηλώνεται εδώ και αρκετή ώρα και καθένας θα μπορεί να βγάλει το εξής συμπέρασμα, ότι όλα αυτά που είπατε, κάποια στοιχεία που θα οδηγήσουν στην επίλυση των ζητημάτων, σίγουρα είναι σίγουρο αυτό, ότι θα βοηθήσουν και στην αύξηση του τουρισμού. Διότι τουρισμός προέρχεται είτε από μία πόλη που θα είναι καλύτερη, είτε μέσα από τον αθλητισμό όπως προαναφέρατε, είτε από τις ορεινές περιοχές και αξιοποίηση όσων είπατε. Σίγουρα. Μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μία προχειρότητα. Ό,τι πάει να γίνει, τα αφήνουν στη μέση, δεν γίνεται ποτέ. Δεν ξέρω εγώ πώς κατεβαίνει πάλι ο κύριος Σταματόπουλος. Εγώ για μένα δεν έπρεπε καν να συμμετέχει πάλι στις εκλογές. Σε πολλές χώρες, και όπως βγάζουμε και πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάθεται 2 πενταετίες, αποχωρείς, δεν μπορείς να κάνεις πλέον κάτι. Ό,τι ήταν να κάνει, το έχει κάνει. Εσείς τι βλέπετε από τους συνδημότες σας? Είναι έτοιμοι να δώσουν την αλλαγή? Βλέπω από τους συνδημότες. Έχουν βρει την αλλαγή αυτή στο Δήμο Σικιονίων στο πρόσωπο του κυρίου Λέγκα? Πιστεύω ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Βλέπει ότι δεν υπάρχει κάτι καινούργιο να μας προσφέρει. Ο κύριος Λέγκας παρουσίασε ένα πρόγραμμα. Εγώ σας ομολογώ ότι δεν είχα καν περάσει από το μυαλό μου να ασχοληθώ με το Δήμο, αλλά ακούγοντας το πρόγραμμά του, όπως και πολλοί από το Δήμο μας, μείναμε άφωνοι. Εγώ δεν λέω πολλές υπερβολές. Το 1/3 να γίνουν από αυτά που λέει, πιστεύω ότι το Κιάτο θα αλλάξει τελείως μορφή. Γιατί είναι ένα άτομο πολύ δημιουργικό. Έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια, 10 χρόνια, στις επιχειρήσεις του μία άνοδο. Και πιστεύω είναι το μόνο άτομο που παρουσίασε πρόγραμμα ολοκληρωμένο και μπορεί να το υλοποιήσει. Και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε όλοι να τον βοηθήσουμε για να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω μαζί σας. Ήταν πρωτοποριακό, ολοκληρωμένο πρόβλημα και κυρίως είχε στοχεύσει σε προβλήματα και στην επίλυσή τους. Να κάνουμε όμως μία αναφορά εδώ, μιας και αναφερθήκαμε στον Δήμαρχο Σικιονίων, στον κύριο Σταματόπουλο. Θα είναι παράληψή μας αν δεν σχολιάσουμε και την απουσία
και έλλειψη αυτή τη στιγμή από τον Δήμο Σικιονίων του Open Mall. Ήταν μία ιδέα από κάποιο πρόγραμμα που είχα ενημερωθεί, όπως και οι περισσότεροι που μας είχαμε το πρόβλημα στα μαγαζιά μας, για κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι ξεκίνησε αργά, δεν προλάβαινε χρονικά, το έφερε στο Δήμο πολύ αργά, δεν έγινε καλή συνεννόηση με τον Εμπορικό Σύλλογο και όπως τα περισσότερα θέματα δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Που θα ήταν ένα πρόγραμμα, πιστεύω, πολύ καλό για την πόλη μας, πρωτοποριακό, και έχω τη διαβεβαίωση από τον κύριο Μάρκο ότι αν δεν μπορέσουμε με κάποιο πρόγραμμα να το υλοποιήσουμε, θα το κάνει ο Δήμος μόνος του. Μάλιστα. Και άφησα για το τέλος το σημαντικότερο για τον επίλογο, το σημαντικότερο θέμα, θεωρώ εγώ, για το Δήμο Σικιονίων, που δεν είναι άλλο από το νερό. Εσείς είστε γεννημένος στο Κιάτο, έχετε επιχείρηση τόσα χρόνια. Ποια είναι η γνώμη σας, εάν θεωρείτε πρώτα απ' όλα ότι άργησε, ότι θα έπρεπε ήδη να έχει έρθει και να πίνουν στο Δήμο Σικιονίων πόσιμο νερό εδώ και αρκετά χρόνια. Πώς το σχολιάζετε αυτό και στη συνέχεια, εάν έχει ξεκινήσει ο κόσμος να πίνει πόσιμο νερό. Θα σας πω, γιατί είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Το ζούσαμε όλα τα χρόνια και πιστεύω το ζούμε και τώρα. Αν δείτε όλοι τους κετανιώτες στα σούπερ μάρκετ με τις εξάδες. Γινόταν όλα τα χρόνια και πηγαίνετε και τώρα. Και αυτή την εβδομάδα. Έξω από τα σούπερ μάρκετ θα δείτε στα αμάξια τι κουβαλάνε περισσότερο. Πάλι νερό κουβαλάνε. Τέλος πάντων, πανηγυρίζει ο κύριος Σταματόπουλος και καλά κάνει. Μπράβο, το έκανε κάποια κίνηση. 9 χρόνια όμως, 9 χρόνια και πανηγυρίζει για ένα πηγάδι. Για ένα πηγάδι που φέρνει νερό, δεν αφιβάλλει κανένας. Μπορεί να είναι πόσιμο, να είναι πεντακάθαρο. Από το καθένα. Ο κύριος Γιαννόπουλος είχε κάνει την αγορά. Δεν αναφέρθηκε ποτέ για τον κύριο Γιαννόπουλο, τον αείμνηστο. Λένε ότι πίνεται. Συμφωνώ ότι πίνεται. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Θα πίνεται όμως τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, που θα έχει πάει το Κιάτο σε πληθυσμό 2 και 3 φορές απάνω. Θα χρειαστεί να ρίξει μέσα στο πηγάδι που έρχεται άλλα 2 πηγάδια, 3. Όταν μπλέκονται πολλά πηγάδια δεν ξέρεις τι νερό είναι. Και μας είχε πει στις προηγούμενες εκλογές ότι σε 2-3 μήνες θα έρχεται από την πηγή. Πηγή εμείς δεν έχουμε. Μάλιστα. Πηγάδι πάλι βλέπουμε. Σας βλέπω αρκετά επιφυλακτικό με αυτό το ζήτημα. Εγώ πάντως νερό δεν πίνω. Σίγουρα θα γνωρίσετε κάτι παραπάνω. Δεν πίνω ακόμα. Και τα πράγματα, να μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν είναι όπως φαίνονται, διότι όταν μου λέτε ότι ενώ έχει ανακοινωθεί ότι ο Δήμος Σικιονίων έχει πόσιμο νερό και οι πολίτες κυκλοφορούν με εξάδες νερό, αυτό δεν είναι και πολύ θετικό. Είναι πραγματικότητα αυτή. Μάλιστα. Είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Είστε για τη φιλοξενία. Ένας αγωνιστής, γνωρίζετε πολύ καλά την αγορά και καλά. Θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι έχετε πολλά να προσφέρετε στο Δήμο Σικιονίων. Πιστεύω... Να αφήσω τον επίλογο για σας ότι... και να στείλετε το δικό σας μήνυμα για τους συνδημότες και συγκεκριμένα για το τι εκπροσωπεί ο Μάρκος Ολέγκας. Πιστεύω ότι θα περάσει στα χέρια των πολιτών, όχι το δικό μας. Οι πολίτες θα είναι ενεργοί, που αυτό το πράγμα λείπει εδώ και πολλά χρόνια, γιατί από τους συνεργάτες του ακούω, που είμαστε όλοι φίλοι, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα στο Κιάτο. Τίποτα, και στα καφενεία και στις καφετέριες και στα... για ποτό, για φαγητό, από όλους τους συνδυασμούς δεν υπάρχουν τώρα. Όλοι κοιτάνε το καλό του Κιάτου. Δεν έχω αντίρρηση και από τους υποψηφίους που θα κατέβουν για δημάρχους και όλοι για το καλό του Κιάτου κοιτάμε. Αλλά πολλά παράπονα ότι μονάρχης. Αποφασίζομαι και διατάσσομαι ήταν ο κύριος Σταματόπουλος όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και έχουν φύγει και οι περισσότεροι συνεργάτες του. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια των δημοτών του Κιάτου
και της Στιφαλίας και όλων των χωριών, θα μας δώσουν το ψήφο τους για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πολύ καλύτερο Κιάτο. Γιατί το Κιάτο είναι ένα πανέμορφο μέρος που το καταντήσανε χωριό. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σας. Ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και δώσατε σήμερα το παρόν εδώ στο στούντιο το δελτίο των ειδήσεων του TV Super.